shit. Listen, we're going home to get changed, all right? Don't forget you gotta be here at 7:30 for the track. What track? Don't tell everybody about... Άρχισε ο αγώνας μπάσκετ και την Βαρέζε Βαρέζε. Το σκορ είναι 4-5 υπέρ της ιταλικής ομάδας. Το μάτς γίνεται στα πλαίσια του δεύτερου γύρου του κυπέλλου Κόρατς. Είναι το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ομάδες που είχαν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν, στη δεκαετία του 70. Οι Βαρέζε στην επίθεση με τον Σακέτη, Τόμσον τώρα, Μποζέλη ο playmaker της ομάδας. Πάντα Μποζέλη για τον Σακέτη, τον παλιό διεθνή. Τόμσον, ο Αμερικανός που παίζει 5 χρόνια στην Ιταλική ομάδα και που έκανε το σκορ 4-7 για την Δι Βαρέζε. Τζόουνς τώρα για τον Πίπος. Ο Πίπος που έχει πάρει τη θέση του Στεργάκου στην πεντάδα, Στεργάκος που δεν θα παίξει το σημερινό παιχνίδι. Επισήμως είναι άρρωστος, οι πληροφορίες όμως λένε ότι αποκλείστηκε από τον Κυρίτσι επειδή δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση για λόγους οικονομικούς. Ο Σακέτη αξιοποιεί ωραία την πάσα του Ρουσκόνη, το σκορ 4-9 για τη Βαρέζε, ενώ στο γήπεδο δεν βρίσκονται παραπάνω από 600-700 χιλιάδες, πολύ μικρή προσέλευση. Ιωάννου τώρα για ατομική προσπάθεια και το κόψιμο φάουλ από τον Ρουσκόνη, τον νεαρό που ήταν στην Εθνική Ιταλίας πέρυσι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας.
Δύο βολές λοιπόν για τον Μέμο Ιωάννου, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Πέντε-εννέα πάντα το σκορ. Και τώρα 6-9 από τον Μέμο Ιωάννου. 15 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Μποζέλη για τον Σακέτη τώρα. Το rebound, μακρινό rebound από τον Ιωάννου. Πεδουλάκης. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Ο Πίπος θα αποτύχει, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Πίτμαν, τον δεύτερο Αμερικανό παίκτη της Βαρέζο. Διευθυντές του αγώνα είναι ο Ιουγκοσλάβος Γκόρμπατς και ο Σουηδός Όχρμαν. Ο Πίπος μειώνει σε 7-9 και έχει ακόμα μια βολή. Τα φάουλ είναι 1 για τον Παναθηναϊκό, 2 για την Βαρέζε. Και τώρα 8-7 από τον Μάικλ Πίπος που παίζει για πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Σακέτη με αντίπαλο τον Πεδουλάκη. Τόμσον για τον Ρουσκόνη, τον οποίο μαρκάρει ο Τζόνσον. Άστοχο το σουτ του Ιταλού που παίρνει όμως τον rebound και κερδίζει φάουλ από τον Τζόνσον. Edgar Jones λοιπόν έχει το πρώτο του φάουλ, 2 ο Παναθηναϊκός, 2 και η Βαρέζε. Πίτμαν, Τόμσον, rebound από τον Ιωάννου που προσπαθεί να φύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Το σουτ από μακριά, εύκολα ο Τόμσον θα κερδίσει την μπάλα. Και τώρα Μποζέλη για τον Σακέτη. Λάθος πάσα προς τον Πίτμαν. Ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα για μια νέα επίθεση με τον Πεδουλάκη. Jones, ατομική προσπάθεια, το δεύτερο φάουλ του Ρουσκόνη. Την μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά 14 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σκορ 8-9 για την Ντιβαρέζε Βαρέζε. Ανδρίτσος, ο Τόμσον με ωραία άμυνα έβγαλε την μπάλα μπροστά από τον Πίπος. Ο Παναθηναϊκός έχει 23 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ιωάννου, σουτ για 3 πόντους χωρίς καθυστέρηση. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 11-9. Μποζέλη τώρα, πιέζει ο Ιωάννου. Πάντα Μποζέλη για τον Ρουσκόνη από εκεί στον Τόμσον. Φάουλ από τον Πεδουλάκη εκτός φάσης πάνω στον Σακέτη. Να διαιτητές, μάλλον ο Γκόρμπατς, ο Γιουγκοσλάβος, πρώτος διαιτητής του αγώνα που έδειξε την παράβαση προς τη γραμματεία. Σακέτη για τον Μποζέλη. Πάντα Μποζέλη, Τόμσον. Πάντα Μποζέλη που παλιότερα έπαιζε στην, στο Μιλάνο, στην τότε Σίμακ Μπίλι. Τόμσον το σούτ απ' έξω, καλάθι 3 πόντων, 11-12, η Ντιβαρέζε ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Ιωάννη. Πεδουλάκης. Για τον Edgar Jones που παίζει μακριά από τα καλάθια. Ιωάννη, Πεδουλάκης. Ατομική προσπάθεια, η πάσα στα χέρια του Πίτμαν, Σακέτη. Πάντα Σακέτη για το Ρουσκόνη, Τόμσον, Σακέτη. Ρουσκόνη, Σακέτη, Τόμσον, το σούτ απ' έξω. Εύκολα στο rebound ο Jones, προσπάθεια για χνηδιασμό με τον Πεδουλάκη. Καλή άμυνα από τον Μποζέλη πάνω στον Πεδουλάκη και rebound του Τόμσον. Αργά αργά τώρα ο Μποζέλη. Ελευθερώνεται το σουτ, rebound από τον Πίπος και η μπάλα στον Ιωάννη. Προσπάθεια για χνηδιασμό με τον Τζόνς που θα κρατήσει την μπάλα. Rebound από τον Ανδρίτσο, προσπίεση,
και τελικά ο Σακέτη δίνει τη λύση για τον Βαρέζε. Ένα μέτριο παιχνίδι με πολλά λάθη και οι δύο ομάδες. Η Διβαρέζε με το σημερινό της σχήμα δεν δικαιολογεί καθόλου το ένδοξο παρελθόν της. Είναι η πιο ένδοξη στην διεθνώς ιταλική ομάδα. Κατακτήσει 5 πρωταθλήματα Ευρώπης στη δεκαετία του 70 με τον μεγάλο Μόρς, τον Μενεγκίν, τον Ράγκα και τους άλλους παίκτες που είχαν γράψει την χρυσή ιστορία της Βαρέζε. Βαρέζε βρέθηκε για πρώτη φορά στο δρόμο των ελληνικών ομάδων το 1968, όταν αντιμετώπισε την ΑΕΚ στους ιστορικούς ημιτελικούς του κυπέλλου του Πολύχων. Είχε κερδίσει με 18 πόντους διαφορά στην Ιταλία, έχασε με 20 στο Παναθηναϊκό στάδιο και η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό, όπου αντιμετώπισε και νίκησε την Σλάβια Πράγας. Για δεύτερη φορά η Βαρέζε βρέθηκε απέναντι σε ελληνική ομάδα το 1971 στο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο απέκλεισε κερδίζοντάς τον με 55-69 στην Ιταλία και χάνοντας με 78-70 εδώ στην Αθήνα. Το 77 στους ημιτελικούς του Κόρατς έπαιξε ξανά με την ΑΕΚ, την οποία είχε χάσει με 1 πόντο στην Αθήνα, αλλά την κέρδισε με 25 πόντους στο Βαρέζε. Το 78 ξανά στους ημιτελικούς του πρωταθλητριών με τον Ολυμπιακό, στον οποίο υπερίσχυσε και στα δύο παιχνίδια, για να ακολουθήσουν αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, τον Πανιόνιο και τον Άρη. Ο Ανδρίτσος έδωσε εντωμεταξύ το προβάδισμα στο Παναθηναϊκό με 13-12. Οι Ιταλοί στην επίθεση με τον Μποζέλη, ενώ μπήκε στο παιχνίδι ο Κανέβα. Τόμσον κοντά στο καλάθι θα νικήσει τον Πίπος 13-14 για τους Ιταλούς. Σκροπολίθας που πήρε τη θέση του Πεδουλάκη, Ιωάννου. Ανδρίτσος για τον Τζόουνς. Ατομική προσπάθεια και το εντυπωσιακό lay-up από τον Αμερικανό. 15-14 για τον Παναθηναϊκό, 11 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Μποζέλη για τον Τόμσον. Σακέτη. Πίτμαν. Το σούτ υπό την πίεση του Τζόουνς, εύκολο rebound από τον Ανδρίτσο. Και τώρα Σκροπολίθας για τον Τζόουνς. Προσπαθεί να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Πίτμαν, rebound από τον Αμερικανό της Βαρέζε, που είχε στα αυτή τη φάση και τη βοήθεια του Τόμσον. Και τώρα Μποζέλη. Τόμσον. Σακέτη. Ο Τζόουνς κερδίζει το rebound. Ιωάννου προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ανδρίτσος για τον Πίπος που κλείνεται από τον Τόμσον. Καλάθι και επιθετικό φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Γκόρμπατς, ο Ιγκοζάβος Ζήτης. Για να ξαναδούμε τη φάση. Αυτή ήταν η φάση. Ο Ιγκοζάβος χρέωσε επιθετικό φάουλ. Δεν μέτρησε και το καλάθι. Θα μπορούσε να μετρήσει το καλάθι ίσως. Εν πάση περιπτώσει 15-14 για τον Παναθηναϊκό. Και το πρώτο φάουλ του Μάικ του Πίπος, ενώ οι δύο ομάδες έχουν από 4 φάουλ. Ο Φεραϊόλο μπήκε στη θέση του Μποζέλη σαν playmaker. Πίτμαν ελευθερώνεται από τον Τζόουνς με ωραία προσποίηση και 15-16 για την Βαρέζε. Τώρα Ιωάννου. Σκροπολίθας για τον Τζόουνς. Ανδρίτσος σε πολύ ωραία θέση. 17-16 για τον Παναθηναϊκό. Φραϊόλο. Τόμσον στον Σακέτη, που ελευθερώθηκε πολύ εύκολα από το μαρκάρισμα του Ιωάννου. 17-18. Σκροπολίθας Ιωάννου. Σκροπολίθας. Φάουλ από τον Φραϊόλο. Η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο φάουλ του Ιταλικού playmaker, το πέμπτο της Ιταλικής ομάδας. Ξανά η φάση. Στο πλάγιο ο Ανδρίτσος για τον Ιωάννου. Σκροπολίθας. Ανδρίτσος. Σκροπολίθας. Ανδρίτσος. Έχει τον Τόμσον. Με ωραίο lay-up. Κάνει το σκορ 19-18, 10 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου. Φραϊόλο. Σακέτη. Κλείνει την εσωτερική ο Ιωάννου και έρχεται ο Τζόουνς να κόψει τον Ιταλό, αλλά ο Ιωάννου δεν έχει αποφύγει το φάουλ. Ξανά η φάση.
Δύο βολές για τον Ρωμαίο Σακέτη, έναν από τους ήρωες της ΝΑΝΤ το 1983, όταν η Εθνική Ιταλία είχε κατακτήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν βασικός και αντικατάστατος στην πεντάδα του Γκάμπα. 19-19 το σκορ μετά την εύστοχη, την πρώτη εύστοχη βολή του Σακέτη. Και τώρα Σκροπολίθας για τον Ιωάννη. Ξανά Σκροπολίθας που έχει αναλάβει το ρόλο του playmaker. Ιωάννου, Jones, Πίπος, το σούτ υποπίεση, 21-19 από τον Μάρκο Πίπος. Κανέβα για τον Φεραϊόλο, Πίτμαν, που κλείνει τον δρόμο Jones, έξω στον Σακέτη. Τόμψον, σούτ για 3 πόντους υποπίεση, 21-22 για την Βαρέζε που ξαναπερνάει μπροστά με αυτό το τρίποντο του Τόμψον. Σκροπολίθας. Jones, Πίπος, αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει, αλλά ολοκληρώνει την προσπάθεια ο Ανδρίτσος με ωραίο rebound και follow, 23-22. Τώρα η όλο υπό την πίεση του Σκροπολίθα. Τόμψον, Κανέβα, το σούτ με καλές προϋποθέσεις, 23-24 για την Βαρέζε, πότε η μια και πότε η άλλη ομάδα προηγούνται με ένα πόντο διαφορά στο σκορ. Ιωάννου για τον Πίπος. Παίρνει τελικά την εσωτερική, κλείνεται από τον Κανέβα που θα κάνει φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Μάικλ Πίπος αποκτά δικαίωμα για 2 βολές. Αλλαγή για την Βαρέζε. Βγήκε από το παιχνίδι ο Σακέτη και μπήκε στη θέση του ο Βέσκοβι. Πίπος, 24-24 και ακόμα μια βολή, 8 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Φεραίου όλο τώρα για τους Ιταλούς. Κανέβα. Βέσκοβι. Για τον Jones, φεύγει στην αντεπίθεση ο Ανδρίτσος, δεν έχει πρόβλημα, καλάθι και φάουλ από τον Βέσκοβι που προσπάθησε να κόψει τον Έλληνα παίκτη. 26-24 λοιπόν, ξανά η προσπάθεια του Ανδρίτσου και μία βολή για τον διεθνή παίκτη Παναθηναϊκού. Δεν συγκράτησε την μπάλα ο Jones στο επιθετικό rebound που έδειξε προς στιγμή να κερδίζει. Φεραϊόλο. Πίτμαν. Σουτ για 3 πόντους από τον Αμερικανό της Βαρέζε. Airball, η μπάλα έπιασε μόνο στο δίκτυο. Ανδρίτσος. Και νέο καλάθι για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 28-24, 7,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Φεραϊόλο. Βέσκοβι, με συγχωρείτε, για τον Τόμψον. Φεραϊόλο το σούτ απ' έξω. 28-27 μείωσε ο Ιταλός playmaker με αυτό το τρίποντο. Και τώρα Ιωάννη. Σκροπολίθας. Ανδρίτσος, Πίπος, δεν θα τα καταφέρει το και αυτή τη φορά, ο Πίτμαν στο rebound και η μπάλα στον Φεραϊόλο. Κανέβα, Φεραϊόλο, Βέσκοβι για τον Πίτμαν που μαρκάρει ο Πίπος. Βέσκοβι δεν ήξερε τι να κάνει και την μπάλα, τελικά rebound από τον Πίπος. Και τώρα Ιωάννη. Σκροπολίθας. Πασάρει ωραία στο Jones. Ελευθερώνει το Αμερικανός. 30-27 για τον Παναθηναϊκό. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου. Ιταλή τώρα με τον Φεραϊόλο. Κανέβα.
Φεραϊόλο, Βέσκοβι, Τόμψον κοντά στο καλάθι, κάνει το pivot 30-29 από τον Κόρνι Τόμψον, που επαναλαμβάνω παίζει 5 συνεχόμενα χρόνια στην Ιταλική ομάδα. Ιωάννου δυσκολεύεται, τελικά βρίσκει τον Ανδρίτσο. Από εκεί για τον Τζόνς, αλλά βγάζει ωραία άμυνα ο Πίτμαν. Κερδίζουν την μπάλα οι Ιταλοί. Προσπάθεια φινδιασμού με τον Τόμψον. 30-31 για την Βαρέζε, που ξαναπερνάει μπροστά, αφού για ένα διάστημα ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3 και 4 πόντους. Ακόμα 5,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. 30-31 για τους Ιταλούς. Ο Ιωάννου για τον Τζόνς. Ανδρίτσος. Έξω στον Ιωάννου. Το σούτ υποπίεση, όμως είναι καλά τριών πόντων. 33-31 από τον Μέμο Ιωάννου και time out τώρα που ζήτησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μιχάλης Τούλης. Και οι νεαροί οπαδοί του Παναθηναϊκού στην εξέδρα μπορούν, προσπαθούν να δώσουν ένα χρώμα στην παγωμένη ατμόσφαιρα, φωνάζοντας συνεχώς Παολέ, Παολέ. Αλλά αυτό δεν επιδρά καθόλου στην προσπάθεια των παιχνιών. Ένα παιχνίδι χαλαρό, χωρίς ένταση, χωρίς ρυθμό, χωρίς πάθος. Φέραγε όλο. Κανέβα, ξανά φέρα η όλο για τον Βέσκοβι. Κανέβα για τον Φεραϊόλο. Τώρα Πίτμαν. Ο Φεραϊόλο στο σουτ των τριών πόντων. Rebound από τον Ιωάννη. Ατομική προσπάθεια από τον Ιωάννη που δεν καταλήγει πουθενά. Αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, χάρης στον Πίπος και τον Σκορπολί, θα ξανακερδίζουν την μπάλα. Ο Πίπος πάτησε εκτός το ρεν, η μπάλα πλάγια για την Ιταλική ομάδα. Και τώρα επιτίθεται με τον Φεραϊόλο, Κανέβα. Πάντα ο Ιταλός playmaker, ο Φεραϊόλο. Κανέβα, Φεραϊόλο, Βέσκοβι από την άλλη πλευρά. Κανέβα, Βέσκοβι, τον Μπολάτο που μπήκε στη θέση του Τόμψον. Βέσκοβι. Φεραϊόλο διώχνει με το πόδι ο Ανδρίτσος, ο χρόνος ανανεώνεται. Οι Ιταλοί έχουν άλλα 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να εκδηλώσουν την επίθεση. Φεραϊόλο. Κανέβα, Φεραϊόλο, Βέσκοβι, αλλάζουν την μπάλα έξω από τη ρακέτα. Ο Κανέβα σε θέση βολής. Το rebound από τον Παπαπέτρου που μπήκε για αυτό στο παιχνίδι στη θέση του Jones. Ιωάννου για τον Ανδρίτσο. Το σουτ χωρίς καθυστέρηση, αλλά σε τριών πόντων από τον Λιβέο Ανδρίτσο, 36-31, 5 πόντοι για τον Παναθηναϊκό, η πιο μεγάλη διαφορά που έγινε στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Φεραϊόλο για τον Πίτμαν. Τώρα τον Μπολάτο, έξω στον playmaker. Βέσκοβι, Κανέβα, Βέσκοβι, Φεραϊόλο. Αλλάζουν την μπάλα οι Ιταλοί, αλλά είναι διστακτική στο σουτ και μάλλον στατική. Τελικά ο Βέσκοβι δίνει τη λύση απ' έξω με ένα νέο τρίποντο, 36-34. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Ιωάννη τώρα. Ανδρίτσος. Νέο σουτ για τρεις πόντους. Αυτή τη φορά δεν έχει ευτυχή κατάληξη για τον Παναθηναϊκό. Φεραϊόλο για τον Βέσκοβι. Κανέβα, Φεραϊόλο. Πίτμαν σε καλή θέση μέσα στη ρακέτα, χάνει προς τη μία αλλά ξανακερδίζει τον Μπολάτο. Βέσκοβι, Φεραϊόλο, Κανέβα. Ο Βέσκοβι απαλλάσσεται από τον Ανδρίτσο, βγάζει έξω στον Φεραϊόλο. Ο Κανέβα μόνος του στο σουτ, εύκολο rebound από τον Πίπος. Σκροπολίθας, Ιωάννη. Παίρνει την εσωτερική, το σουτ υποπίεση. Προσπάθεια για rebound από τον Παπαπέτρου, τελικά ο Πίτμαν θα υπερισχύσει. Η μπάλα στον Φεραϊόλο,
Βέσκοβι διστάζει για το σούτ, καθώς στις προηγούμενες φάσεις ήταν άστοχος. Και τώρα φέρα Ιουόλο, 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από το τέλος του χρόνου. Κανέβα. Βέσκοβι απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού θα ισοφαρίσει το σκορ 36-36, 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τζο Άιζακ, ο προπονητής της Βαρέζε, το βλέπετε όρθιο να χειροδομεί. Ίσως να μην είναι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του, αλλά βέβαια το σκορ δεν είναι καθόλου άσχημο για την Βαρέζε. Εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού που παίζουν, που αγωνίζονται σήμερα χωρίς τον Στεργάκο. Και γενικά δεν δείχνουν να πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν μια τέτοια νίκη που θα τους δώσει ελπίδες για πρόκληση στη ρεβάνς της Ιταλίας. Ο Κυρίτσης τώρα έβαλε στο παιχνίδι τον Φραγκισκάτο και τον Τζόνς ξανά. Ιωάννου για τον Παπαπέτρου. Φραγκισκάτος. Ανδρίτσος με αντίπαλο το Ρουσκόνη. Ωραίο καλάθι από τον Λιβέρι Ανδρίτσο, που συγχρόνως έχει κερδίσει και φάουλ. Γεγονός που τη δίνει δικαίωμα για μία βολή. 38-36 από τον Λιβέρι Ανδρίτσο. 7 φάουλ. Η Βαρέζε, 5 ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Και ο Άιζακ κάνει μια νέα αλλαγή. Αποσύρει τον Ρουσκόνη και βάζει θέση του τον Τόμπολα. Το Ρουσκόνη που έχει 3 φάουλ, να το σηκώ. (Σταλείς) 39-36 από τον Λιβέρι Ανδρίτσο, που είναι ίσως ο πιο εύστοχος παίκτης του Παναθηναϊκού. Φραϊόλο αργά-αργά για τον Τόμσον. Φραϊόλο Σακέτη. Φραϊόλο για τον Βέσκοβι. Τώρα Τόμσον υπό την πίεση του Τζόνς. Εύκολα στο ρυμπάνο του Ανδρίτσος. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το μήχρονο. Ιωάννη. Ανδρίτσος. Φραγκισκάτος. Παπαπέτρου έξω στον Ιωάννου. Ωραία προσπάθεια από τον Ιωάννη που βρήκε διάδρομο μέσα στην ιταλική ρακέτα και έτσι έφτασε εύκολα στο lay-up. 41-36, 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 5 πόντι για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα η Βαρέζε με τον Φεραϊόλο. Τόμσον. Σακέτη από την άλλη μεριά στον Φεραϊόλο. Μέσα στη ρακέτα για τον Τόμσον και φάουλ από τον Τζόνς, που προσπάθησε να κλέψει τη βάλα από τον συμπατριώτη του. Ξανά εδώ η φάση και το φάουλ του Τζόνς. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Φεραϊόλο για τον Μπολάτο, Σακέτη. Οι Ιταλοί θέλουν να γυρίσουν την μπάλα, να ροκανίσουν τον χρόνο. Βέσκοβι, Σακέτη, σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον Φραγκισκάτο και τώρα ο Ιωάννου, ο Παναθηναϊκός, έχει 22 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ιωάννου. Φραγκισκάτος. Ιωάννου. Λύνεται από τον Φεραϊόλο. Ανδρίτσος, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, 5. Το σούτ για 3 πόντους από τον Τζόνς και 44-36 για τον Παναθηναϊκό. Ενώ το πρώτο ημίχρονο έληξε, θα λέγε κανείς, καθόλου άσχημα. 8 πόντι διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι, χωρίς να υπάρχει μια μεγάλη εμφάνιση από την πλευρά του Παναθηναϊκού και κυρίως χωρίς έναν από τους καλύτερους του παίκτες, τον David Στεργάκο. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο απολογισμός του πρώτου ημιχρόνου δεν είναι καθόλου άσχημος για την ελληνική ομάδα. Απέναντι βέβαια σε μια Βαρέζε που κι αυτή περνάει μια δύσκολη περίοδο. Έχει 3 ήττες στο ιταλικό πρωτάθλημα με 1 πόντο διαφορά
και όπως λένε οι ίδιοι, δηλαδή οι παίκτες και ο προπονητής της, είχαν πολλά προβλήματα στην προετοιμασία. Όμως και από τον Παναθηναϊκό τα προβλήματα δεν είναι λιγότερα. Αλλά ας διακόψουμε εδώ και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι τότε επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκού Βαρέζε άρχισε πριν από ένα περίπου λεπτό. Το σκορ είναι 46-38 για τον Παναθηναϊκό. Έχουν πετύχει από δύο πόντους και οι δύο ομάδες. Ένα καλάθι για τον Παναθηναϊκό ο Jones και δύο βολές για την Βαρέζε ο Thompson. Ανδρίτσος τώρα, το σούτ απ' έξω, 48-38, 10 πόντοι για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα οι Ιταλοί με τον Βέσκοβι που δεν τολμά να επιχειρήσει τον εφηλιασμό. Μποζέλη, ο playmaker που πήρε τη θέση του Φεραϊόλο. Κόρνι Τόμσον, σούτ 3 πόντων, 48-41 από τον Αμερικανό της Βαρέζα. Τώρα Ιωάννου, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, σε ρόλο playmaker για τον Φραγκισκάτο. Παπαπέτρου στον Ανδρίτσο. 50-41 από τον Λιβέρι Ανδρίτσο, που είναι πολύ εύστοχος στο σημερινό παιχνίδι, αντίθετα από τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ. Τώρα Πίτμαν, μαρκάρει ο Τζόνς, κερδίζει ο Ιωάννου. Ιωάννου για τον Φραγκισκάτο, περνάει κατά το καλάθι, αλλά τον σταματά ίσως και με φάουλ ο Βέσκοβι, ο οποίος τελικά κάνει επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Ανδρίτσου. Ξανά η φάση, το rebound από τον Βέσκοβι. Πιέζεται εκεί από Ανδρίτσο και Φραγκισκάτο. Ο Φραγκισκάτος πάει πιο κοντά του, χτυπάει την μπάλα και τελικά ο Ιταλός σπρώχνει αντικανονικά τον Φραγκισκάτο. Παπαπέτρου δεν θα τα καταφέρει υπό την πίεση δύο αντιπάλων. Το σκορ πάντα 50-41 και τώρα η Λιβαρέζε με τον Μποζέλη. Στο rebound το Pitman θα νικήσει τον Jones, 50-43 από τον Αμερικανό της Βαρέζη. Ιωάννου για τον Παναθηναϊκό, αργά-αργά, επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας. Φραγκισκάτος για τον Ιωάννου. Ξανά Φραγκισκάτος από τον Παπαπέτρου. Ιωάννου, Ανδρίτσος. Το shoot and πορεία, το follow από τον Jones, 52-43, 9 πόντι για τον Παναθηναϊκό, 16,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Μποζέλη, Σακέτη για τον Βέσκοβι, αυτός έξω στον Πίτμαν, στον Thompson. Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει ο Αμερικανός, αλλά θα κερδίσει την μπάλα και συγχρόνως φάουλ από τον Φραγκισκάτο. Το πρώτο φάουλ του Φραγκισκάτου, το δεύτερο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, ξανά η φάση. Έχει δύο φάουλ και η Βαρέζε, η μπάλα πλάγια για τους Ιταλούς. Σακέτη για τον Μποζέλη. Από εκεί πάλι στον Σακέτη. Το σούτ απ' έξω, rebound από τον Thompson, 52-45. Να εδώ ο Κορνέλιος Thompson. Και τώρα ο Ιωάννου για τον Παναθηναϊκό. Μαρκάριο Μποζέλη, Ανδρίτσος. Φραγκισκάτος περνάει στον Παπαπέτρου, αυτός ελευθερώνεται. 54-45 από τον Αργύρη Παπαπέτρου, που αξιοποίησε πολύ όμορφα την πάσα του Φραγκισκάτου. Και πάλι Μποζέλη για την Ιταλική ομάδα. Σακέτη. Έξω στον Μποζέλη. Πάλι Σακέτη. Μποζέλη για τον Thompson, που είναι κλεισμένος από τον Παπαπέτρου. Τελικά το shoot rebound ο Φραγκισκάτος. Ιωάννου κλέβει αλλά δεν ολοκληρώνει. Ο Βέσκοβι μπάλα κύλησε εκτός τερέν. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός που κάνει τώρα μια αλλαγή. Μπαίνει ο Πίπος στη θέση του Παπαπέτρου. Έχει την μπάλα 15 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, σκορ 54-45. Αλλαγή και τους Ιταλούς. Βγήκε ο Βέσκοβι και μπήκε ο Ρουσκόνη.
Ο Ιωάννου με την μπάλα. Ανδρίτσος. Πολύ ωραία για τον Πίπος. Προσποίηση, αλλάζει χέρι. 56-45. Η πιο μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. 11 πόντοι, 15 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ανοίγονται, θα λέγει κανείς, πολύ καλές προοπτικές για τον Παναθηναϊκό. Μποζέλη το σούτ απ' έξω. Είναι καλάθι 2 πόντων, πατούσε γραμμή ο Ιταλός. 56-47. Ιωάννου. Πάντα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού για τον Ανδρίτσο. Τώρα Φραγκισκάτος προσπαθεί να κάνει διείσδυση. Δεν τα καταφέρνει το σούτ και το rebound από τον Πίτμαν. Μποζέλη. Σακέτη. Πάλι Μποζέλη. Οι Ιταλοί γυρίζουν την μπάλα ροκανίζοντας τον χρόνο απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Σακέτη για τον Μποζέλη. Τώρα Τόμσον. Σουτ για 3 πόντους. Ριμπάντο Ανδρίτσος. Ιωάννου. Έχει φύγει το Πίπος. Θα φτάσει εύκολα στο καλάθι. 58-47. 14 λεπτά πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός ξανά στους 11 πόντους. Και τώρα ο Μποζέλη. Για τον Σακέτη. Αυτός ακάλυπτος στο σούτ. Rebound ο Φραγκισκάτος. Έχουν πρόβλημα η Ιταλία απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καθόλου εύστοχη. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο του αγώνα. Ιωάννη. Ανδρίτσος. Jones. Ο Φραγκισκάτος στο pivot. Προσποίηση και πολύ ωραίο καλάθι από τον Φραγκισκάτο. 60-47. 13 πόντι για τον Παναθηναϊκό. 13 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε νοθρά, χωρίς να πιστεύει στον εαυτό του, να τώρα που έχει μια διαφορά 13 πόντων και όλες τις προοπτικές να φτιάξει ένα σκορ που θα του δίνει μεγάλες ελπίδες πρόκρισης. Σακέτη. Πίτμαν για τον Τόμσον. Αυτός θα νικήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. 60-49. Ιωάννου. Για τον Ανδρίτσο, Φραγκισκάτος. Ιωάννου για τον Ανδρίτσο. Πίπος. Άτσαλος λίγο στην κίνησή του και στο σούτ. Ήταν φυσικό αποτέλεσμα να αποτύχει. Η Ιταλία τώρα με τον Πίτμαν έξω στον Σακέτη. Μποζέλη σούτ για 3 πόντους. 60-52. Οι 13 πόντοι έγιναν γρήγορα 8. Η Ιταλία με ένα καλάθι Τόμσον και ένα τρίποντο του Μποζέλη μείωσαν τη διαφορά που προς στιγμή είχε αρχίσει να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις για αυτούς. Ιωάννη. Φραγκισκάτος. Jones. Ο Πίπος θα κερδίσει την μπάλα παρά την προσπάθεια του Ρουσκόνη. Ιωάννου. Σουτ για 3 πόντους. Rebound εύκολο από τον Μποζέλη. Τόμσον θα πάρει την εσωτερική από τον Ανδρίτσο, θα τον σκεπάσουν εκεί με φάουλ ο Φραγκισκάτος που ήταν το φάουλ και ο Τζόνς. Δύο βολές λοιπόν για τον Κόρνι Τόμσον. 11 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα και ενώ το σκορ είναι 60-52 για τον Παναθηναϊκό. Ο Τόμσον έχει πάρει θέση για τις βολές, περιμένει την μπάλα από τους διαιτητές. ...60-53 από τον Αμερικανό. Στο rebound ο Πίπος μαζί με τον Φραγκισκάτο και τώρα Ιωάννου. Παπαπέτρου. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Πίτμαν που πρόλαβε και του έκλεισε την εσωτερική. Έτσι λοιπόν 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Βαρέζε έχει το δικαίωμα για μια νέα επίθεση.
Και ενώ η διαφορά είναι στους 7 πόντους, 60-53. Μποζέλη, φάουλ. Επιθετικό από τον Μποζέλη που, όπως λέει ο Γκόρμπατς, ο Ιουγκοσλάβος διαιτητής, προσπάθησε αντικανονικά να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ιωάννου. Φραγκισκάτος για τον Ιωάννου. Ξανά Φραγκισκάτος. Τώρα Παπαπέτρου. Ανδρίτσος. Ιωάννου για τον Φραγκισκάτο. Πάλι Ιωάννου. Σουτ για 3 πόντους. Ο Ρουσκόνη για τον Σακέτη. Πιέζει και ο Φραγκισκάτος. Η μπάλα στον Τόμσον. Τώρα Μποζέλη. Σακέτη για τον Τόμσον που μαρκάρει ο Πίπος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πίτμαν και follow. 60-55. Οι Ιταλοί πλησιάζουν στους 5 πόντους. Δείχνουν να ισορροπούν και πάλι την κατάσταση όπως την είχαν ισορροπημένη σε όλο σχεδόν το πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση τα τελευταία λεπτά που ξέφυγε ο Παναθηναϊκός στο σκορ με 8 πόντους. Ιωάννου. Ανδρίτσος για τον Φραγκισκάτο και τώρα Παπαπέτρου. Πασάρει ωραία στον Πίπος. Αυτός φάτσα με το καλάφι, δεν θα τα καταφέρει. Μποζέλη για τον Σακέτη, Τόμσον. Rebound το Ιωάννου και φάουλ από τον Κορνέλιους Τόμσον. Είναι το τρίτο φάουλ της Βαρέζες στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο του Τόμσον. Ο Κυρίτσης, ενώ είδαμε ξανά την φάση, ετοιμάζεται να βάλει στον αγώνα πάλι τον Jones που τον κράτησε για να διάστημα έξω. Απέσυρε τον Φραγκισκάτο. Αποσύρει και τον Πίπος, μπαίνει και ο Πεδουλάκης. Θα παίξει λοιπόν ο Παναθηναϊκός με δύο καθαρό αίμα guard. Ελπίζει έτσι ο Μιχάλης Κυρίτσης η ομάδα του να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη κίνηση απέναντι στην Ιταλική άμυνα. Ο Πεδουλάκης τώρα σαν playmaker. Από τους Ιταλούς μπήκε ο Φεραϊόλο στη θέση του Μποζέλη. Ο Ανδρίτσος σε καλή θέση για σουτ. 62-55 μετά την ωραία πάσα του Ιωάννη. 9 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Η Βαρέζε με τον Φεραϊόλο. Και τώρα Τόμσον για τον Ρουσκόνη. Φεραϊόλο, Ρουσκόνη, Φεραϊόλο πάλι. Ρουσκόνη, προλαβαίνουν, κλείνουν τους διαδρόμους υπέρχος του Παναθηναϊκού. Ο Πεδουλάκης θα κερδίσει την μπάλα. Ο Τζόνς βγαίνει στην αντεπίθεση. Φάουλ από τον Τόμσον που προσπάθησε να σταματήσει αντικανονικά τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. 3 φάουλ ο Κορνέλιους Τόμσον. Και 5 οι Βαρέζες στο δεύτερο ημίχρονο, ξανά η φάση. Και ο Γκόρμπατς, ο Ιουγκοσλάβος διαιτητής, σε πρώτο πλάνο. Παπαπέτρου για τον Ανδρίτσο. Ιωάννου, backdoor για τον Ζόνς που θέλησε να κάνει ένα θεαματικό κάρφωμα, αλλά πέτυχε. Καμιά φορά το θέαμα είναι εις βάρος της ουσίας. Ο Σακέτη για τον Πίτμαν. Φεραϊόλο, πιέζει εκεί ο Πεδουλάκης, Σακέτη. Φεραϊόλο, Τόμσον. Ωραία άμυνα από τον Ιωάννου. Ξεφεύγει και από τον Τόμσον. Η πάσα στο Τζόουνς, Ανδρίτσος. Το σούτ από καλή θέση. Αλλά η μπάλα θα ξαναγυρίσει σε πράσινα χέρια. Ανδρίτσος. Ούτε αυτή τη φάλα θα τα καταφέρει, αλλά ο Τζόνς είναι παρόν στο επιθετικό rebound. Φάουλ από τον Ρουσκόνη, είναι το τέταρτο του νεαρού Ιταλού. Ενώ τώρα έχουμε ένα νέο time out που ζήτησε ο Τζο Ιζάκ, ο προπονητής της Βαρέζα. Ξανά η τελευταία φάση. Άστοχο σούτ από τον Ανδρίτσο, το rebound από τον Τζόνς και το φάουλ από τον Ρουσκόνη. 62-55 είναι το σκορ, 8 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σε πρώτο πλάνο, η παίκτος του προπονητής της Βαρέζε.
Τώρα δείχνει εκνευρισμένος ο Αμερικανός προπονητής της ιταλικής ομάδας. Απέσυρε το Ρουσκόνη που έχει 4 φάουλ και βάζει τη θέση του τον Κανέβα. Η ιταλική πεντάδα λοιπόν είναι Φεραϊόλο, Σακέτη, Κανέβα, Τόμσον και Πίτμαν. Ενώ η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι Ιωάννου, Πεδουλάκης, Τζόνς, Ανδρίτσος και Παπαπέτρου. Ο Ανδρίτσος για τον Πεδουλάκη. Backdoor για τον Τζόνς, που ούτε και αυτή η φορά θα τα καταφέρει. Δεν θέλησε να σιγουρέψει την προσπάθειά του. Φεραϊόλο για τον Σακέτη, τώρα πάλι Φεραϊόλο, ο playmaker. Τόμσον, Κανέβα, Πίτμαν. Rebound και follow από τον Κανέβα, 62-57. 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είχε 13 πόντους και οι Ιταλοί τους έκαναν 5. Παπαπέτρου, Ιωάννου για τον Πεδουλάκη. Παπαπέτρου, το σούτ από καλή θέση, αλλά στο rebound το Τόμσον, Σακέτη. Οι Ιταλοί με τον Φεραϊόλο για τον Πίτμαν. Φάουλ από τον Τζόνς που προσπάθησε καθυστερημένα να κλείσει την εσωτερική στον Πίτμαν. 3 φάουλ ο Τζόνς, την μπάλα πλάγια για τους Ιταλούς. Ξανά η φάση. Φεραϊόλο, Κανέβα, το σούτ για 3 πόντους. Τελικά οι διαιτητές έδωσαν 2 πόντους, 62-59. Ανδρίτσος, Τζόνς. Επιχειρεί τρίποντο, στο rebound το Παπαπέτρου, φάουλ από τον Κανέβα. Και 2 βολές για τον Αργύρη Παπαπέτρου. Ξανά εδώ η φάση. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Κανέβα. Ο Παπαπέτρου στις βολές. ...63-59. 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. ...64-59. Και νέα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Παπαπέτρου θα μπει ο Δημακόπουλος. Ξεχασμένος στον πάγκο φέτος ο Δημακόπουλος από τον Μιχάλη Κυρίτση. Νάτος που εμφανίζεται σε αυτό το κρίσιμο, θα λέγει κανείς, σημείο του αγώνα. Φεραϊόλο για τον Σακέτη, Τόμσον, Δημακόπουλος εκεί, μαρκάρει και ο Τζόνς, τέταρτο φάουλ από τον Τζόνς. Και 2 βολές για τον Κορνέλιους Τόμσον. Ξανά η φάση. Πήδησε ο Τζόνς, έπεσε πάνω στον Τόμσον. Και έτσι ο Αμερικανός έχει δικαίωμα για 2 βολές. ...64-60 και ακόμα μια βολή για τον Τόμσον. Rebound ο Δημακόπουλος, Πεδουλάκης, Ανδρίτσος, Δημακόπουλος, έξω στον Ανδρίτσο. Ωραία πάσα για τον Πεδουλάκη. Δημακόπουλος προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, το σούτ και το καλάθι, 66-40. Από τον Δημακόπουλο που τον βλέπουμε εδώ. Φεραϊόλο τώρα. Σακέτη. Φεραϊόλο απέναντι στο man-to-man πια του Παναθηναϊκού. Το σούτ και το καλάθι των τριών πόντων από το Σακέτη, 66-63. Ακόμα 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου για τον Πεδουλάκη.
Ατομική προσπάθεια και 68-63 από τον Αργύρη Πεδουλάκη, προσπαθεί να κλέψει και την μπάλα. Τελικά ο Σακέτη για τον Φεραϊουόλο. Πιέζει ο Πεδουλάκης, αλλά θα κάνει φάουλ πάνω στον αντίπαλο playmaker. Φάουλ που καταλογίζει ο Σουηδός διευθυντής, ξανά εδώ η φάση. Είναι το τρίτο φάουλ για τον playmaker του Παναθηναϊκού. 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πίτμαν. Και τώρα Φεραϊουόλο. Σακέτη για τον Τόμσον που εξουδετερώνει τον Ανρίτσο. 68-65. Η Βαρέζε σε απόσταση αναπνοής. Ελέγχει το σκορ, ελέγχει το ρυθμό. Δεν δείχνει να έχει προβλήματα. Ο Ανρίτσος για τον Τζόουνς. Αυτός όχι σε καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, θα αποτύχει και πάλι. Ίσως από μία άποψη να είναι ο μοιραίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Τόμσον 68-67, στον ένα πόντο η διαφορά, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Δημακόπουλος για τον Τζόουνς. Αυτή τη φορά θα αξιοποιήσει την ωραία πάσα του Δημακόπουλου. 70-67. Φεραϊουόλο. Αργά-αργά την μπάλα. Δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν οι Ιταλοί. Πίτμαν. Σακέτη. Φεραϊουόλο. Το σούτ και το rebound από τον Σακέτη. Η μπάλα φτάνει στον Φεραϊουόλο μετά από μεσολάβηση του Πεδουλάκη. Σακέτη για τον Τόμσον με πλάτη στο καλάθι. Έξω στον Κανέβα. Πίτμαν. Κατά λάθος πάσα στον Σακέτη, άλλο πήγαινε να κάνει ο Πίτμαν, άλλο τελικά του βγήκε. 70-69, 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Πεδουλάκης. Ιωάννου και φάουλ από τον Δημακόπουλο, όπου καταλογίζει ο Σουηδός διετής, ο Όχρμαν. Επίσης έχουμε time out για τον Κυρίτσι, που προφανώς σε αυτά τα τελευταία λεπτά θα παίξει μια πιο πιεστική άμυνα, ώστε να δυσκολέψει τους Ιταλούς, με την ελπίδα να πάρει μια διαφορά μεγαλύτερη από αυτή του ενός πόντου που έχει τώρα. Αλλά φυσικά ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, για το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ενδιαφερθεί είναι να διασφαλίσει την νίκη. Γιατί βέβαια κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι θα γίνει στη ρεβάνς, εφόσον η ελληνική ομάδα παίξει πλήρης εκεί και με τον Στεργάκο, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι απόν από το σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι είναι άρρωστος, το ρεπορτάζ ότι έχει οικονομικές διαφορές με το σύλλογο. Οικονομικές διαφορές που τον κράτησαν μακριά από την χθεσινή προπόνηση, με αποτέλεσμα να τον αποκλείσει ο προπονητής του Κυρίτσης. Πράγματι, από ό,τι βλέπω, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανοίγονται σε ένα πιο πιεστικό μαρκάρισμα. Ο Σκροπολίθας που μπήκε ειδικά για αυτό το σκοπό κυνηγάει τον Φεραϊόλο. Ο Κανέβα όμως ελευθερώνεται εύκολα, καθώς ο Τζόουνς δεν τον ακολουθεί. Φεραϊόλο για τον Κανέβα. Σουτ για τρεις πόντους από τον Ιταλό και η Βαρέζε περνάει πάλι μπροστά μετά από, για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, 70-72. Jones παίρνει εύκολα την εσωτερική, εντυπωσιακό το κάρφωμα, αλλά ποτέ ένα κάρφωμα δεν μετράει παραπάνω από ένα απλό καλάθι. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο Αμερικανός. 72-72, 3 λεπτά ακόμα. Ζητούν μπρος πίσω οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γιατί πράγματι ο Φεραϊόλο πάτησε τη γραμμή. Τόμσον. 72-74 για την Βαρέζε από τον Κορνέλιους Τόμσον. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ιωάννου και τον Τζόουνς. Μαρκάρεται από τον Πίτμαν, θα κερδίσει φάουλ ο Τζόουνς. Είναι το 8ο φάουλ για την Βαρέζε. Ο Τζόουνς έχει δικαίωμα για μία σημεία βολές. Εδώ ξανά η φάση.
73-74 από τον Jones. Επιθετικό rebound από τον ίδιο παίκτη που δεν θα καταφέρει όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ακόμα 2,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτσο. Φεραϊόλο για την Βαρέζα. Αργά-αργά οι Ιταλοί, καθώς οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν τον ενθουσιασμό για να πιέσουν αποτελεσματικά. Ο Κανέβα δεν θα τα καταφέρει μπροστά στον Jones. Ανδρίτσος για τον Δημακόπουλο. Jones για τον Ιωάννου. Υποπίεση το σουτ και φάουλ από τον Κανέβα. Δικαίωμα για τρεις βολές στο μένο Ιωάννου, καθώς οι διαιτητές θεώρησαν ότι επιχειρήθησε σουτ τριών πόντων. Όλα αυτά 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του αγώνα και με το σκόρ είναι 73-74 για την Βαρέζε. 74-74. Ένας πόντος για τον Παναθηναϊκό και 2 λεπτά για να τυλίξει το μάτς. Φεραϊόλο. Πάντα Ιταλή, τώρα με τον Πίτμαν. Ξανά Φεραϊόλο. Σακέτη. Πάλι Σακέτη, αλλάζει με τον Φεραϊόλο. Από εκεί στον Πίτμαν. Σακέτη τώρα. Κερδίζει ο Δημακόπουλος και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Καθώς οι διαιτητές θεώρησαν ότι ο Κανέβα ήταν αυτός που τον έβγαλε εκτός τερένου. Σκροπολίθας για τον Ιωάννου. Ατομική προσπάθεια 77-74 από τον Μέμο Ιωάννου. 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα από το τέλος. Φεραϊόλο. Τόμσον. Σακέτη. Φεραϊόλο για τον Κανέβα. Ξανά ο Ιταλός playmaker. Αλλάζει με τον Σακέτη τώρα. Αυτό τον Τόμσον και από εκεί πολύ ωραία πάσα για τον Πίτμαν. 77-76, 1 λεπτό ακριβώς πριν το τέλος. Σκροπολίθας για τον Ανδρίτσο. Σουτ για 3 πόντους, υποπίεση, rebound από τον ίδιο παίκτη που θα γυρίσει όμως τον Φεραϊόλο. Έχουν επιστρέψει παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Φεραϊόλο στον Τόμσον, αυτός στον Κανέβα. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Ιωάννου, 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Σκορ 77-76 για τον Παναθηναϊκό. Ξανά εδώ η φάση. Ο Κανέβα προσπάθησε να φτάσει μόνος στο καλάθι, ενώ στη γωνία περίμενε ο Σακέτη την πάσα του. Το γεγονός αυτό έκανε τον Τζόι Ζακ, τον προπονητή της Βαρέζε, να φύγει από τον πάγκο της ομάδας του προς στιγμή βέβαια και να τραβάει τα μαλλιά του. Time out λοιπόν από τον Μιχάλη Κυρίτση, που θα δώσει κάποιες ειδικές οδηγίες στους παίκτες του για αυτά τα 38 τελευταία δευτερόλεπτα. Πάντα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κυρίτση. Δευτερόλεπτα ακόμα, 77-76 για τον Παναθηναϊκό. Σκροπολίθας τώρα. Ανδρίτσος, Ιωάννου. Σουτ για 3 πόντους, υποπίεση και βιαστικά μάλλον. Ο Τζόουνς στο rebound, βγάζει την μπάλα έξω στον Δημακόπουλο. Σκροπολίθας, δεν πρέπει να γίνει εδώ το σουτ. Έπρεπε να γυρίσει όλο το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει ο Τζόουνς ξαναδίνει τη λύση παίρνοντας επιθετικό rebound, αλλά πάτησε έξω από τη γραμμή. 2 φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού σούταραν από άσχημη θέση και πολύ γρήγορα, ειδικά τη δεύτερη φορά έπρεπε να κρατήσουν την μπάλα. Έμειναν 22 δευτερόλεπτα να κάνουν το σουτ με την εκνοή. Έτσι τουλάχιστον εξασφάλιζαν την νίκη και είχαν και την πιθανότητα για ένα καλάθι 2 ή 3 πόντων. Ενώ τώρα
Απομένουν 12 δευτερόλεπτα. Η Βαρέζε έχει την μπάλα και καθώς το σκορ είναι 77-76, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ακόμα και την νίκη, άσχετα αν και αυτή η διαφορά του ενός πόντου είναι πολύ βολική για αυτούς εν ώψη της ρεβάνς της άλλης Τετάρτης που θα γίνει στο Βαρέζε. Οι Ιταλοί είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ακόμα κοντά στον Κυρίτσι. Φεραϊόλο. Βήματα από τον Ιταλό playmaker στην προσπάθεια του να αποφύγει το διπλό μαρκάρισμα των παικτών του Παναθηναϊκού. Σκροπολίθας Ιωάννου. Ατομική προσπάθεια, το lay-up. 79-76. Πετάει την μπάλα ο Κανέβα, αλλά έχει κάνει βήματα. Έτσι λοιπόν ο αγώνας τελειώνει. Σκορ 79-76 από τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, που κερδίζει μια νίκη γοήτρου εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Για να δω όμως, παιχνίδι δεν πρέπει να έχει τελειώσει, κάτι έχει γίνει με τη γραμματεία. Έχουν σφυριχτεί βήματα στον Κανέβα και πρέπει να μένει ένα ή δύο, πρέπει να μένουν ένα ή δύο δευτερόλεπτα. Ναι, ο Όχραν, ο Σουηδός διαιτητής, λέει ότι μένει ένα δευτερόλεπτο με την μπάλα στην κατοχή των παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να το αξιοποιήσουν αυτό το ένα δευτερόλεπτο, ασφαλώς με μια μακρινή παλιά, μάλλον προς τον Jones. Για να δούμε, πράγματι, ο Σκοπολίθας στο Jones, αυτό στο σουτ, αλλά δεν πρέπει να μην το σκοπολίθει, πράγματι, είχε λήξει ο χρόνος πριν το σουτ, που ούτως ή άλλως δεν μέτρησε. Έτσι λοιπόν, έχουμε 79-76 σε αυτόν τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του κυπέλλου Κόρατς. Η ρεβάνς την επόμενη Τετάρτη στο Βαρέζε. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε καταρχήν το βασικό του στόχο, τη νίκη απέναντι στην Ιταλική ομάδα, επαναλαμβάνω, χωρίς τον Στεργάκο. Από εδώ και πέρα βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτόν. Οι τρεις πόντοι δεν του δίνουν πολλές πιθανότητες, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και η Βαρέζε σε καμία περίπτωση δεν είναι η ομάδα του ένδοξου παρελθόντος. Μάλλον μια ομάδα γερασμένη, κουρασμένη, χωρεσμένη θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε στη ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση σε αυτό το σημείο τελείωσε. Καλό σας βράδυ.